Το λοιπόν, επειδή σήμερα είναι μια περίεργη μέρα, η Τρίτη 6 Απριλίου 2021, και τώρα που γυρίζω αυτό το κομμάτι είναι 3 το απόγευμα και ακόμη δεν έχω φάει καν πρωινό, έχω πιει 3 καφέδες, 2 δικούς μου και έναν που άφησε η Αριστονίκη, σας ενημερώνω μέσω αυτού του έκτακτου ψυχαγωγικού πάλι βίντεο ότι απόψε δεν θα έχει vlog κανονικό που να το κάνω μόνη μου, αλλά την Αριστοτρίτη που γυρίσαμε για σήμερα θα τη μεταδώσουμε η ώρα 8. Επειδή δηλώνω εξαντλημένη, κουρασμένη και έχω υποσχεθεί να φτιάξω και το βίντεο που μαγειρεύω το φακόριζο. Οπότε δεν προλαβαίνω να κάνω βραδινό vlog. Όμως, στο βραδινό vlog που έχει τίτλο, ένα λεπτό, εδώ και τον τίτλο, γιατί είπαμε έχουμε χάσει και τα αυγά και τα πασχάλια. Γιατί επιλέγουμε τη δυστυχία, λέει, από την αλλαγή. Είναι ένα εξαιρετικό θέμα το οποίο έχει διαλέξει η Αριστονίκη. Να το συζητήσουμε. Έχει να κάνει περισσότερο με την αντίσταση στη θεραπεία. Και σας λέω από τώρα ότι στο απόψινό βίντεο κάνω και προσωπικές αποκαλύψεις για μια συγκεκριμένη τετραετία της ζωής μου. Γιατί με συνεπήρε η ανάλυση που έκανε η Αριστονίκη. Συνδέθηκα με αυτό, έκανα relate. Ένιωσα ότι συνδέω με αυτό το θέμα και έτσι μίλησα. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο έχει αποσπάσματα χαρούμενα πάλι με την Κυριακή, με την Αριστονίκη και με τον Λάκη, γιατί σήμερα για πρώτη φορά καταφέραμε να χρησιμοποιήσουμε επαρκώς αυτή την κάμερα που μου έχει δώσει ο Λάζαρος, και ο λόγος που είμαι κουρασμένη περισσότερο είναι γιατί κάθισα και διάβασα όλο το εγχειρίδιο της κάμερας στα ελληνικά. Κατέβασα στο κινητό μου την εφαρμογή που ελέγχει στην κάμερα από το κινητό για να μπορέσω να μπω στην κουζίνα, να μαγειρέψω το φακόριζο και να δείτε μια καλή εικόνα. Και επίσης έχουμε στήσει και το stand της κάμερας. Ένα λεπτό να σας δείξω και το stand της κάμερας. Μπορώ να το δείξω τώρα. Έχουμε γεμίσει κάμερες εδώ μέσα. Κάμερες. Κάμερες παντού. Αυτό είναι και το stand της κάμερας, αρκετά ψηλό, ούτως ώστε να μπορεί να μπει στην κουζίνα και να δείτε μαγειρικές. Αυτά. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Να είναι καλά τα παιδιά μας που μας ανοίγουν δουλειές. Α! Και για εσάς τους φίλους εδώ στο YouTube. Η Κυριακή, η οποία θυμάστε ότι την προηγούμενη Δευτέρα υιοθέτησε ένα σκυλάκι με σκοπό να γίνω εγώ γιαγιά του. Και το σκυλάκι έχει περάσει στη δική μου υιοθεσία. Είμαι η μαμά του σε μονογονική οικογένεια, ο Λάκη, κοιμάται τώρα ευτυχώς. Είμαι σίγουρη ότι μόλις πω στην κουζίνα θα ξυπνήσει. Σήμερα αποφάσισε να ανοίξει ένα καινούριο λογαριασμό στο Instagram. Έχει καιρό που μου το λέει και της είπα, κάν το αγάπη μου, αλλά εσύ... Εσύ θα το χειρίζεσαι. Κάτι μου λέει ότι όπως έχω χειριστεί εγώ μια χαρά το Λάκι, που θα το χειριζόταν Κυριακή, θα καταλήξω να χειρίζομαι και εγώ το Instagram account. Είναι Thekla underscore rights, το όνομα του λογαριασμού. Thekla Petridou Books, το έχει φτιάξει Κυριακή. Και έχει πάρει τα βιβλία μου, τα 3 του ψυχογείου στο δωμάτιό της, και βγάζει φωτογραφίες από τα βιβλία, διαβάζει αποσπάσματα και τα ποστάρει εδώ. Και γράφει εδώ η Κυριακή. Ένα λεπτό. Το πρώτο post γράφει: σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε αποσπάσματα από τα βιβλία της Θέκλας Πετρίδου, αλλά και από το καινούριο της βιβλίο με θέμα τον έρωτα, που μαζί το γράψαμε εδώ στο κανάλι, που θα κυκλοφορήσει τον Ιούνιο. Μια μικρή κλεφτή. Κλέφτη έγραψε αυτή, τέλος πάντων. Η Κυριακή το χειρίζεται. Κλεφτή ματιά στο μυαλό της Θέκλας Πετρίδου, στη διαφορετική της οπτική και στη γραφή που τόσο αγάπησατε. Η Κυριακή τα έγραψε, δεν είμαι εγώ. Νιώστε ελεύθερα να μας στείλετε φωτογραφίες διαβάζοντας τα βιβλία της. Τα βιβλία μπορείτε να τα βρείτε online, λέει και στο ψυχογείο, αλλά και στα βιβλιοπολία. Λοιπόν, και στον bio αυτού του καινούργιου λογαριασμού λέει αποσπάσματα βιβλία της ψυχολόγου συγγραφέα YouTuber Θέκλας Πετρίδου, εκδοτικός οίκος ψυχογείος, operated by Sunday. Και of course, στο bio δεν υπάρχει το κανάλι. Τέλο πάντων, είναι πάρα πολύ καλό το παιδί και εγώ δεν πρέπει να είμαι τέτοια μάνα. Και έχει βάλει το πρώτο απόσπασμα που λέει: αγάπη είναι και οι άνθρωποι προσθέτουμε στη συνέχεια ότι μας βολεύει και ότι μας ικανοποιεί τον εγωισμό και την εύχυχτη συνείδησή μας. Και το έχει φτιάξει με το iPad με τέτοιο τρόπο ώστε να μπαίνει και η υπογραφή μου. Έχει
φωτογραφία από το δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά, αγάπη δεν είναι θυσία» και έχει και τη φωτογραφία του βιβλίου. Οπότε όσοι μου στέλνετε stories με τα βιβλία, θα τις στέλνω στην Κυριακή να το αναδημοσιεύει μέχρι που θα μου πει «Ξέρεις μαμά, κουράστηκα και πάρε το λογαριασμό». Μπορεί και να το διατηρήσει όμως, δεν ξέρω. Είναι καλή ιδέα όμως να έχουμε έτσι ένα λογαριασμό με τσιτάτα. Λοιπόν, κλείνω αυτό το σύντομο του σύντομου, το σύντομο, σύντομο, θα είναι και 20 λεπτά. Ξανασυγχωρέστε με που δεν θα έχει vlog που θα μιλάω μόνη μου απόψε, αλλά σας λέω είναι εξαιρετικό το vlog με την Αριστονίκη. Τώρα το vlog με τα μαγειρέματα δεν ξέρω αν θα βγει σήμερα ή αύριο, θα βγει πάντως. Θα βγει γιατί οι δουλειές με φούντες μου έχουν ανοίξει τα παιδιά μου. Αυτές οι κάμερες γράφουν σε πολύ ψηλή, πολύ ψηλή ανάλυση και έχουν μεγάλο όγκο δεδομένων και θέλουν και μοντάζ μετά. Δεν πειράζει, θα γίνει. Φιλιά. Δείτε τώρα τι ωραίο περάσαμε το πρωί. Να μου φέρεις ένα μπαμπακάκι εντε μακιγιάζ. Ένα μπαμπακάκι εντε μακιγιάζ. Ένα μπουκαλάκι. Εντάξει, 26 βαθμίσει περάσεις μέσα στο air condition. Σβήστο. Σπάταλι. Σβήστε το air condition. Λέει η Κυριακή, η οποία λείπει 2 μέρες από το σπίτι και το air condition μένει ένα μένο. Λείπει 6 μήνες και το θερμοσύφωνο είναι ένα μένο. Πού είναι το ροδόσταγμα. Το ροδόσταγμα είναι εκεί που είναι το λάδι και το ξύδι. Υπάρχει ένα μπουκαλάκι με ροδόσταγμα. Θα καθαρίσουμε τα μάτια του μωρού. Ναι, θα καθαρίσουμε τα ματάκια του. Αγάπη μου, μα έλειψες μου. Έχει μια ώρα που σε έχει Κυριακή και μου έλειψες. Μου έλειψες. Μου έλειψες, μουράκι. Λοιπόν, βάζεις ροδόσταγμα στο... Τι τραβάμε και εμείς οι χορευτές. Έλα να δεις κάμερα. Πιάνει η κάμερα το ροδόσταγμα. Δείξε το ροδόσταγμα. Ροδόσταγμα. Μια ευγενική χορηγία. Ροδόσταγμα αγρίου. Νο μεταξύ, νομίζω ήταν όντως χορηγία. Έλα, αγαπή μου. Έλα, πλύνουμε τα μάτια μας. Ξέρα, νομίζω, εδώσαμε στο δώρο μου τη Ευαγόρη Ιωαννίδη σε κάποια φάση. Έτσι με το ροδόσταγμα, καθαρίζουμε τα μάτια και γίνεται ένας κούκλος και μοσχομυρίζει. Έλα, μάνα μου. Αυτό είναι grooming. Με το ροδόσταγμα. Θέλω να σε ενημερώσω σε 5 μήνες που να γίνει 20 κιλά, ενώ θέλει την ίδια μεταχείριση. Θα την έχει. Θα την έχει, άντρα μου, εσύ μωρά μου. Μυρίζει ροδόσταγμα τώρα. Το παιδί είναι με το ροδόσταγμα. Κοίτα τι ωραίο μυρίζει. Μουσικας. Μουσικας. Έλα, λάκι μου, αυτές μας κοροϊδεύουν, αλλά εσύ. Εσύ, έλα και τις πατουσίτσες σου να μυρίζουν ροδόσταγμα. Έλα, έλα, έλα και την άλλη την πατουσίτσα. Γι' αυτό που γλιστράζε πέφτει αμέσως. Όχι, κόρη. Να ξέρω, αυτόν τον κόκκαλο μου το έφερες, αφήνει πάνω στη... Πάνω στη λουστρινένια... Έλα και στο lagging camera. Πάνω στη λουστρινένια γουναντού αφήνει σημάδια. Λάκι, το κόκκαλο θα τρως, όχι τη μάνα σου. Πήγαινε με την αδερφή σου τώρα και θα κάνουμε Αριστοτρίτη. Είναι η αδερφή. Είναι η αδερφή, αλλά είναι φρεώνυμη και αδερφή σου. Για τον αδερφό σου δεν λέμε όλα τα σκυλάκια σου είναι φρεώνυμα, έλα. Βρουλή. Ναι. Είναι ανησυχητικό, με ερωτεύτηκα το Λάκη. Όχι, και εγώ έτσι ήμουν στην αρχή. Μετά. Ναι, τώρα πέρασες. Όχι, μου πέρασες. Επειδή αγάπη μου! Είναι στο γραφείο μαζί μου, αγάπη μου! Καθαρίζουμε και τα πόδια μας. Τι έκαμε. Σκυλομαμάδες. Καθαρίζουμε και τα πόδια μας. Αχ, τι ωραία που μυρίζεις. Επίσης στρογγυλό, κάτσε τζάμε. Του αρέσει όμως, και κόρη. Και μετά έβαλα σε αυτή την καρέκλα για να είναι δίπλα μου, αλλά δεν έμεινε. Τα μαλλιά! Δες δάμε που παίζω. Να σου πω κάτι. Ποιο παπί το δικό, πιο μικρό το δικό σας. Ένας μηνός. Θέλει γάλα του ένας μηνός. Όχι, μόλις τρώει πιο πολλά από το ζύτη. 3 κονσέρβες. Εμείς δεν αγοράσαμε κονσέρβα μέχρι τώρα. Δημένει τη στροφή, ναι. Ξηρά τροφή. Όχι, δεν της αρέσει και ξηρά τροφή, προτιμά την κονσέρβα. Έχει κονσέρβα για σκύλους. Έχω πολλά να μάθω. Θα πιάσεις κονσέρβα. Εντάξει, μάνα μου. Εντάξει, μάνα μου. Άτρος, όχι. Ό,τι πιο κτηνίατρος. Πότε να πάει το μωρό να βάλει τα εμβόλη. Του. Την άλλη Δευτέρα. Και μετά θα μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερος. Ναι, πάμε βόλτα. Θέλω να του αγοράσεις ένα σακάκι. Ένα vest που είναι για να. Γιατί. Τι είπατε εσείς. Να το αγοράσεις ένα vest που είναι για να βάζεις το.
το σκηνή να μην του τραβάς το λαιμό. Α, μαθαίνει μου και κουζίνα. Ναι, γιατί εγώ στο κανάλι έχω πάρα πολλούς, πολλές σκυλομαμάδες και σκυλομαμάδες και μου γράφω συμβουλές. Ναι, είναι πολλά καλά, Τζίνα. Γιατί? Ερώτησε εγώ άνθρωπο που έχει σκύλο 47 κιλά και τον έτσι. Ο Λάκης μου το πολύ 5 κιλά να είναι. Και έχει τώρα. Εσύ που πήγες στη χτενία τότε, ξέρεις πόσο βάρος έχει το παιδί. Δεν ζήγησε. Λάκη μου, σε άφησα να ζήγεις το. Ένα σε βάλω τώρα στη σιγαριά, να κάτσει. Είναι βάρτο. Δεν θα κάτσει. Ναι, εμένα που θέλεις, ξέρω τα λάθη. Λάκη μου, μην τε σ' άκους. Μόνον εγώ σ' αγαπώ. Μόνον εγώ σ' αγαπώ σε αυτήν το σπίτι. Δεν γίνεται να είσαι ο Σταρ όλη μέρα. Είναι ο Σταρ! Είναι ο Σταρ! Είναι ο Σταρ! Ναι. Τραβήξαμε έναν έκτακτο. Την Αριστοτρίτη 5 Απριλίου και τώρα θα τραβήξουμε την Αριστοτρίτη 11 Απριλίου. 13. Τρίτη και 13. Μπορεί, 5 και 7 είναι 12. Μαμά, πώς είναι το... Πώς έχουμε 6 ημέρες, τόσο ρωτήσαμε 5. Είναι 6 ημέρες. Καλά κρασιά. Ρωτώ την τούτη δαμένη με ανεπιστήμονα. 5 Απριλίου σήμερα, ναι, λαλή μου. Μωρή, εγώ δεν είμαι καλή με τα μαθηματικά. Πότε είσαι σου. Αυτό δεν έχει σχέση με τα μαθηματικά. Αυτό έχει σχέση με την ημερομηνία. Τέλος πάντων, δεν είμαι καλή με αυτά. Βρουμ, 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 τα σκουλαρίκια της Βροντούλα και κοίτα. Του να σου το ακάσει, να σου πω εγώ. Ψυχολογικός, εσείς ήσταν. Έχει ήσταν κάνω ψυχολογικός. Ναι, η Κυριακή τώρα έχει μια ιδέα. Και από την νομική της επιμέλεια θα φτιάξει έναν Instagram account. Τι όνομα θα έχει το Instagram account, Κυριακή? Thecla Writes. Και έχει σκεφτεί, θα φτιάξει αυτό το Instagram account. Μόνη της θα το διαχειρίζεται. Γιατί εγώ έχω σκύλο, έχω έναν Instagram με 20.000 followers, δεν μπορώ να κάνω και άλλα πράγματα, έχω και σκύλο. Μην ξεχνιόμαστε, έχει και σκύλο. Έχω και σκύλο. Και τον αγαπώ πάρα πολύ. Του Λάκη δεν θα του κάνουμε Instagram. Τούτο να μείνει μέσα στην ζωή μας. Λάκη μου! Δεν σε θέλουν να σου κάνουν Instagram, Λάκη μου! Λάκη μου! Έχεις δικό σου playlist στο YouTube, hashtag Λάκη. Ναι. Ναι, και θα βάζεις αποσπάσματα από τα βιβλία μου. Μήπως με αυτόν τον τρόπο θα διαβάσεις και τα βιβλία μου επιτέλους. Μπορεί. Αν σταματήσεις να μου μιλάς μετά. At your own risk, you could read my books. Το καινούριο μου βιβλίο θα το διαβάσεις, που θα βγει 10 Ιουνίου, θα βγάλει η μαμά βιβλίο 10 Ιουνίου, ναι, ναι, ναι. Έρωτας αυτός ο διάγνωστος, θα το αφιερώσω στο Λάκι. Διαχειρίστρια, εδώ βάλω στη λεγά στα αγγλικά, κάπως το λαλούν στο Instagram. Γράφει η κάμερα. Εντάξει. Λάκι, αγόρι μου, έλειψες μια ώρα και μου έλειψες. Έλειψες μια ώρα και μου έλειψες, μωρό μου, σου έλειψα. Φαίνεται να το λείψα και πολλά τούτο. Καλά την εσωλάκης. Είσαι τα γόρι μου. Είσαι τα γόρι μου. Ναι. Πολύ ωραία ντρίχομαι. Με περίμενες ποτέ να με τις έτσι. Όχι. Πες στον κόσμο πως είμαι με τα σκυλιά σου. Πραγματικά. Θυμάσαι με τον Φρόιτ που σε έτρεχε εξωπίσω μια... Ναι. Ο Φρόιντ ήταν το πρώτο σκυλινιζάκι στον ίδιο. Είναι επειδή τραγουδούσες. Επειδή τραγουδούσα. Ναι, σε τρέχει έξω πίσω. Όχι, δεν ήταν μόνο εσύ που τραγουδούσες, είχες παρέα. Εγώ σε έβρισα. Και ένα τα βίντεο έχουν καταστραφεί. Πότε ήταν η πρωτοχρονιά του 18 ή του 17. Του 17. Εκείνα τα βίντεο έχουν καταστραφεί όλοι σχερός. Ήταν η πρωτοχρονιά του 18, του 17 ή του 19. Είσαστε στην Καλαβασού, πότε είπετε Καλαβασού. Σε άλλο σπίτι. Α, το 17. Ναι, Λάκη. Τότε είχε ένα σκύλο η Αριστονίκη, τον ονόμασε Φρόιτ. Δυστυχώς αποβίωσε ο καημένος την 1η Απρίλη του 18. Στην γενέθλια σου που σκοτώθηκε ο Λάκη. Την 1η Ιουλίου. 1η Ιουλίου του 2018, ο καημένος ο Φρόιτ κατέληξε μετά από αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Ήταν το θύμα. Και έκλαιγε νεαρές, τώρα καταλαβαίνω σε. Τώρα σε καταλαβαίνω. Αγάπη μου, για προσέγγιση, δεν θα βγαίνεις μόνος σου έξω, μόνο με τη μαμά σου. Ναι, να είσαι φρόνιμος. Άμα βλέπεις αυτοκίνητο να φεύγεις μακριά. Μωρό μου.
Μου έγραψε μια μέσα στο YouTube χθες. Εγώ αν είχα τσακαρώτη διαβήτη, δεν θα αφήνα το σκύλο να με φυλά και να με κρατσουνίζει. Γιατί οι διαβητικοί παθαίνουν και εύκολα μολύσεις. Η αλήθεια είναι όμως ότι εγώ έχω ζαχαρότητα διαβήτη, αλλά είναι πλήρως ρυθμισμένος. Και επίσης ο σκύλος είναι πλήρως καθαρός. Είναι πλήρως ρυθμισμένος ο διαβήτης μου, άρα λειτουργεί καλά το αμυντικό μου σύστημα. Υπερβολικά καλά θα έλεγα. Λάκι μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου. Ναι. Είναι ωραία τα παιχνίδια, αλλά αυτά τα παιχνίδια είναι λίγο επικίνδυνα και I'm not into BDSM, honey. I'm not. Δεν μ' αρέσει ο σοδομαζοχισμός. Είμαι υπέρ της αγάπης και της τρυφερότητας. Δεν τα σκουλαρί και μου φύγετε που μου κάνει δώρο η Μαρία Πανσιοπούλου. Δες, δες. Τι ματάρες έχεις. Τι ματάρες έχεις. Τι ματάρες έχεις. Τι ματάρες έχεις. Αρέσκει σου τον το είχα τώρα, ναι. Ωραίο. Το είχα άνθρωπος. Λοιπόν. Και ένα στυλό. Ο Λάκης τώρα. Μευτερό. Θα πάει με την αδερφή του την Κυριακή στο δωμάτιο της. Να αλλάξω το φόντο. Θα πάει με την αδερφή του την Κυριακή στο δωμάτιο της για να γυρίσουμε και εμείς ένα βίντεο λάκι. Γιατί θα φύγει η θεία Αριστονίκη. Έχει και δουλειά στο γραφείο στη Λευκοσία. Έχει και δουλειά η θεία. Έχει και δουλειά η θεία. Έχει και δουλειά η θεία. Έχει και δουλειά. Δεν κατάλαβα ότι έχει κάμερα γι' αυτό που είναι. Τη κάμερα σου αρέσει. Γι' αυτό δείχνει τον πραγματικό του εαυτό. Έδειξε τον και χθες. Κάμε ένα live χθες, τα έδειξε όλα. 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 Άντε, αγόρι μου. Άντε. Κυριακή, πιέσαι το μωρό. Μια λεπτό. Εσύ θα γυρίζεσαι αυτό το Insta. Εντάξει, ένα θα γράφεις Powered by Κυριακή Πανταζή. Powered. Powered by Κυριακή Πανταζή. Τι χρώματα θέλεις. Τι χρώματα θέλω. Αυτά χρώματα καινούργιου βιβλίου. Ωραίον τσινόν, ωραίον. Λοιπόν, πιάσε το αγριουλάκι, σκυλάκι, δεν είναι τον εαυτό του τώρα. Λάκι. Αγάπη μου, όταν κοιμάται είναι πάρα πολύ φρόνιμος όπως όλα μου τα παιδιά. Κυριακή μου, το παιδί έχει εξακριωθεί. Πήγαινε με τη μαμά σου, με την αδερφή σου. Άντε κυρακί μου. Ένα δευτερόλεπτο ρε. Για παίρνω το λάκι είναι έξω, είπας και εσύ έξω μάνα μου. Ποιος τη λέει, ρε. Παρά το πρόσωπο καλύτερα παίρνω, ναι. Δείξε τους ανθρώπους το γράφει το φούτερ. Είπε το πριν ότι το φούτερ σου γράφει Πετρίδου Πανταζή. Πήγαινε, δείξε τους την κάμερα. Δεν θέλω. Πήγε, θα του πάρει και το σκυλί μου και πήγε. Έλα, Λάκη. Γεια σου, Λάκη. Έλα, εδώ, εδώ. Έγινε χαζομαμά, φούλα. Έγινες. Φούλ. Φούλ χαζομαμά. Πάμε. Λοιπόν. Περίμενε.